δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπολία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια αλλά και στην επαρχία φαίνεται να έχουν άμεση ή έμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθρέας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η αστυνομία. Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτει ότι οι οργανώσεις είχαν τεράστια δίκτυα επιχειρήσεων που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς συλλογής χρυσών και πολύτιμων αντικειμένων, αλλά επίσης και εξαιρετικά διευρυμένα δίκτυα για το ξέπλυμα των χρημάτων που αποκόμιζαν, κάνοντας παράνομη εξαγωγή σε τρίτη χώρα σκραπ χρυσού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου, το κύκλωμα εξήγαγε παράνομα στην Τουρκία χρυσό αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με απώλειες του κράτους περίπου 600.000 ευρώ. Ένα από τα εναχειροδανειστήρια, γιατί ήταν δύο οι εγκληματικές οργανώσεις που είχαν συσταθεί, έτσι χαρακτηρίζονται, είχε γραφεία και στοιχείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι, είχε γραφεία στοιχείο και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν φωτογράφησε, κατονόμασε τον κύριο Ριχάρδο Μιλωνά, ο οποίος είχε μία από αυτές τις μεγάλες αλυσίδες με 120 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει νομίζω εύλογα για τον κάθε πολίτη είναι αν ο κύριος αυτός δεν είχε τα καταστήματα αυτά σε όλη την Ελλάδα, αλλά είχε σουβλατζίδικα. Αν είχε ένα σουβλατζίδικο, αδερφέ, ένα μικρό κατάστημα, ας μην κολλήσουμε στο σουβλατζίδικο, πάμε στο καφέ, θα μπορούσε να έχει και αυτή τη δραστηριότητα? Δεν θα μπορούσε. Με χιτήριο χρυσού στη Στουρνάρη και με δράση 2 χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Και δεν θα μπορούσε, διότι θα είχε το ΣΔΟΕ στο κεφάλι του κάθε μέρα, όπως το έχει ένα σουβλατζής. Θα είχε το άγχος ότι πρέπει να κόψει την κάθε απόδειξη, μην του ξεφύγει καμιά και την πιάσει το ΣΔΟΕ. Θα είχε τους ελέγχους της εφορίας. Θα είχε το ασφυκτικό προσάρισμα από τις υπηρεσίες, όπως το έχουν όλοι οι επαγγελματίες, ας πούμε, εστίασης, για να μην μείνουμε στο σουβλατζή. Θα είχε λοιπόν όλη αυτή τη μέγενη του κρατικών ελέγχων από πάνω του. Το ερώτημα είναι, 3 χρόνια τώρα τον κύριο Ριχάρδο, ποιος τον έλεξε? Δηλαδή είχε 120 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα και είχε δραστηριότητα. Είχε φορολογικά στοιχεία? Δεν είχε. Ελέγχονταν για αυτά? Αν ήταν μια μικρομεσαία επιχείρηση, αν ήταν ένας απλός επαγγελματίας, ένας φούρναδος, ρε παιδί μου, ένας σουβλατζής, επαναλαμβάνω, θα του γύρευε τέλος του χρόνου η εφορία να του πάρει το φόρο του και θα του ζήταγε και προκαταβολή για τον επόμενο? Πώς γίνεται όλη αυτή η αλυσίδα να έχει μια τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή? Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η αστυνομία, αν την αφήσουν, ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εγώ όμως επιμένω να το βλέπω λίγο πονηρά. Επειδή ο Πρωθυπουργός επιχαίρει για όλο αυτό, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή η εγκληματική δραστηριότητα που είχε αυτή η επιχείρηση, τελικά όπως είπε, έγδισε χιλιάδες πολίτες. Προαιρετικά όμως, δεν πήγε κανείς υποχρεωτικά στο Ριχάρδο. Αλήθεια, η πολιτική του κ. Τσίπρα... Υποχρεωτικά πληρώνουμε άλλα πράγματα. Σύμφωνα, τους, ακριβώς, τους έντισε. Δηλαδή η φορολογία που θα πληρώσει, επαναλαμβάνω, ο σουβλατζής, ο οποίος του ζητάνε τα μεγιοκέφαλά του, του ζητάνε αν θα κόβει όλες τις αποδείξεις να κλείσει την επιχείρησή του, που του ζητάνε να πληρώσει τέλος του χρόνου προκαταβολή τον επόμενο. Αυτά που ξανακούστηκαν, αυτά ποιος τα έκανε? Καλά, την προκαταβολή δεν την έκανε πάντως ο Τσίπρας, υπήρχε από πριν. Πάση περιπτώσει και η προηγούμενη, δεν είναι καλύτερη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι από τη μια λοιπόν έχουμε τον Ριχάρδο, ο οποίος υποτίθεται ληστεύει αυτά τα οποία η δικαιοσύνη. Από την άλλη έχω μια κυβερνητική πολιτική η οποία βρίσκει αφορμή με τον Ριχάρδο και εγώ πονηρεύομαι. Είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα έσκασε μέσα στον προϋπολογισμό? Γιατί δεν βλέπω ουδείς να κουβεντιάζει για το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους, όπου εκεί είναι το μεγάλο κοδίσιμο. Αλλά δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή το Ριχάρδο.